Γιώργο, καλησπέρα. Σε καλωσορίζουμε στο περιοδικό Dynamic Sports. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα, Γιώργο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μας που σε φιλοξενούμε και μεγάλη μας χαρά να σε βγάλουμε και εμείς στην Ελλάδα μέσα του περιοδικού μας και σε ξέρουν νομίζω οι περισσότεροι. Καλά, σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω από ποια ηλικία ξεκίνησες πολεμικές τέχνες. Μικρή ηλικία. Μικρή ηλικία γιατί εγώ είμαι και υπήρξα ούτως ή άλλως μετανάστης, γεννημένος στην Γερμανία και μεγαλώντας από παιδική ηλικία ασχολήθηκα με πολεμικές τέχνες. Τις ανέπτυξα στη συνέχεια, στην παραγωγή μου και στην Ελλάδα. Και είχαμε και εμείς τη θητεία μας μέσα στον ελλαδικό χώρο όσον αφορά τις πολεμικές τέχνες. Γνωστή αυτή η θητεία. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, με ποια είδη πολεμικών τεχνών έχεις ασχοληθεί? Οι καταβολές μου ουσιαστικά είναι στις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες. Στο Jiu-Jitsu, στο οποίο πρωτοξεκίνησα και αυτή ήταν και η αιχμή του δόρατός μου στην μετέπειτα πορεία μου, όπου βρίσκομαι στο έκτο Dan του Jiu-Jitsu και στο σύστημα στο Kamishinkai, το Kamishinryu δηλαδή, της Ομοσπονδίας Kamishinkai. Στο Σιτορίο επίσης έχω το 4ο βαθμό που είναι ένα από τα αγαπημένα μου στυλ του Ιαπωνικού Καράτε και που είχα την τύχη να δώσω εξετάσεις πριν 2 χρόνια στον Sensei Kenzo Iwata και ουσιαστικά και το Iaido, το Iaido και το Iaido, η Ιαπωνική μέθοδος τραβήγματος του σπαθιού από τον δάσκαλό μου, τον Master Jan de Haan, τον Ολλανδό εκπρόσωπο του πιο παραδοσιακού συστήματος, του Μούσο Τζίκη, την Ace Nirio και προσωπικό μαθητή του Κομέση Γιγκούτσι. Αυτές ήταν οι καταβολές μου, οι πολεμικές τέχνες που ήταν, όπως είπα πριν, οι ιαπωνικές. Μάλιστα. Αυτή την περίοδο είσαι στην Ελλάδα. Από ό,τι ξέρω είσαι στην Αυστραλία, μένεις εκεί, δραστηριοποιείσαι εκεί. Αυτή την περίοδο είσαι στην Ελλάδα. Τι κάνεις, τι ήρθες να κάνεις συγκεκριμένα? Ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια η έδρα μου πια είναι η Μελβούρνη της Αυστραλίας, όμως δεν έχω ξεχάσει ποτέ την Ελλάδα. Βρίσκομαι πυκνά συχνά στην Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα. Στηρίζω και σαν manager αρκετούς αθλητές, επαγγελματίες, πρωταθλητές από το χώρο του kickboxing και του Muay Thai και δίνω, αν μπορώ να πω, και την ευκαιρία και στα δικά μας παιδιά να έχουν μία επιπλέον πόρτα ανοιχτή σε αυτές που μπορώ τουλάχιστον εγώ να ανοίξω όσον αφορά την Οκεανία αλλά και την Ταϊλάνδη, στην οποία βρίσκομαι και συνεργάζομαι. Και βλέπω και τα παιδιά μου που μου λείπουν και έτσι γι' αυτό και με βρήκε ουσιαστικά εδώ, ερχόμενος από την Ουκρανία, όπου είχαμε τον Σεπτέμβρη ένα πολύ σημαντικό μάτς για τον παγκόσμιο τίτλο με τον Βασίλη Κακάρικο. Πες μου σε παρακαλώ για την εταιρεία που συνεργάζεσαι, την Elite Boxing Company. Ναι, η Elite Boxing είναι μια αμερικάνικη εταιρεία που έχει έδρα την Ταϊλάνδη. Το αντικείμενο της είναι το Muay Thai. Μην ξεχνάμε, το Muay Thai αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλο κοινό όσον αφορά την Elite Boxing. Η Elite Boxing έχει μια σειρά αγώνων, τα λεγόμενα Thailand vs. Challenger, τα οποία είναι αγώνες οι οποίοι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, δηλαδή γίνονται αγώνες στο Abu Dhabi, στην Γερμανία, στη Μαλαισία, στη Ρωσία και υπάρχει 1 δισεκατομμύριο τηλεοπτικό κοινό που παρακολουθεί αυτούς τους αγώνες. Με βάση λοιπόν την Elite Boxing είμαι μέλος της εταιρείας αυτής, συνεργάζομαι και συμμετέχω και εγώ στο δικό μου πόστο σε αυτή την σειρά των αγώνων Thailand vs. Challenger. Σίγουρα μου μίλησες για το θεσμό, έτσι, ναι. Αυτόν που υπάρχει, οπότε με έχεις καλύψει και για την επόμενη ερώτησή μου. Λοιπόν, ναι. Πες μου σε παρακαλώ, πώς βλέπεις την εξέλιξη των πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα? Εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Κοίταξε, η εξέλιξη των πολεμικών τεχνών.
Υπάρχει μια κρίση γνωστό, ποιος και ποιος δεν την βλέπει, την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα. Οι πολεμικές τέχνες σαφώς βιώνουν και αυτές μια κρίση, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι βρίσκει διέξοδο μέσα από τους συλλόγους και μέσα από τα ντότζο των πολεμικών τεχνών και δίνει το παρόν του. Τώρα, η εξέλιξη των πολεμικών τεχνών είναι και η ίδια εξέλιξη όπως υπάρχει και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό η εξέλιξη λέγεται Mixed Martial Arts, λέγεται MMA. Πέρσι για το 2011 στην Αμερική θεωρήθηκε το νούμερο ένα σπορ σε τηλεθέαση και ακροματικότητα, ξεπερνώντας πολύ δυνατά αθλήματα όπως είναι το hockey, το μπάσκετ, το NBA, το box, το baseball, το rugby. Βρισκόμενο λοιπόν το Mixed Martial Arts, το MMA, στην πρώτη θέση και δεύτερη θέση είχε και το Muay Thai. Αυτή την εξέλιξη λοιπόν των πραγμάτων φαίνεται να υπάρχει και στην Ελλάδα και νομίζω ότι υπερισχύουν και αρχίζουν να υπερισχύουν περισσότερο πια οι ενασχολούμενοι, αν θέλεις, με τα μαχητικά σπορ από ότι με τις πολεμικές τέχνες. Πολεμικές τέχνες βέβαια πάντα, όπως γνωρίζεις και εσύ, είναι η βάση για οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια. Μάλιστα. Έχω πληροφορηθεί ότι στις 24 Νοεμβρίου γίνονται κάποιοι αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελες να μας πεις δύο κουβέντες? Ναι, δύο είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε η ProMart, μια διαφημιστική και marketing εταιρεία η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και η οποία σε συνεργασία μαζί μου αποφάσισε η ίδια εταιρεία να δημιουργήσει αυτούς τους αγώνες και να μου δώσει την, αν θέλεις, το πόστο ως matchmaker, που είναι ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων μου στο εξωτερικό, να βρω και να επιλέξω κάποιους αθλητές που είναι να παίξουν. Έτσι λοιπόν 24 Νοεμβρίου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στο λιμάνι, στην αποθήκη Olth, θα γίνουν καταπληκτοί αγώνες, όλο και όλο 5 μάτς, οποία όμως 5 μάτς είναι κορυφαία. Θα αγωνιστεί για τον παγκόσμιο τίτλο ο Βασίλης ο Κακαρίκος, ο Βόρειος ο λεγόμενος, μέσα στο σπίτι του απέναντι στον Αλίνα Μπίγεφ, που είναι και παγκόσμιο πρωταθλητής της IFMA, αλλά και πρωταθλητής Ευρώπης στο kickboxing. Θα παίξει για τον διπυρωτικό τίτλο ο πολύπυρος και πέντεφος παγκόσμιο πρωταθλητής ο Γιάννης Σοφοκλέος απέναντι στον Λίτβινέγκο, τον Ουκρανό. Από εκεί και πέρα έχουμε μια διεκδίκηση μεσογειακού τίτλου από τον Έλληνα, τον βετεράνο, τον Δημήτρη Κυρκόπουλο, που επιστρέφει στους αγώνες απέναντι στον Κρούσκα, τον Ρώσο. Έχουμε μια ελληνική αναμέτρηση στους δύο καλύτερους Muay Thai, αν θέλεις, αθλητές, που είναι ο Νιόνιος Οδουβίτσας και ο οποίος αγωνίστηκε πρόσφατα στην Ταϊλάνδη στα γενέθλια της Βασίλισσας, απέναντι στον Μανώλη τον Τσέλα, έναν αθλητή που υπήρξε φιναλίστ στους αγώνες S1, και να κλείσουν οι αγώνες με τον αγώνα του Γεωργιανού Κουρούλη Λεβάν, έναν πολύπειρο Γεωργιανό που προπονείται στα Γιαννιτσά τον Δημήτρη Νιδόπουλο, απέναντι στον Διονύση τον Κίκα, έναν εκπληκτικό αθλητή, έναν ερχόμενο πραγματικά ταλέντο. 5 λοιπόν καυτά μάτς, 3 διεθνείς τίτλοι. Θα αναλάβει την παρουσίαση το Ραδιοβίλα και ο Παναγιωτόπουλος, θα υπάρχει το νίκμα το group. Γενικά παντρεύεται λίγο δράση και θέαμα μαζί, αν θέλεις. Ελπίζω να πετύχει και να την αγκαλιάσει αυτή κυρίως ο κόσμος της Βόρειας Ελλάδας και στη συνέχεια, γιατί όχι, αυτή η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί και σε αυτό το κομμάτι και να βοηθήσει και, αν θέλεις, και το δικό μας χώρο. Κάθε επιτυχία σου εύχομαι σε αυτή την προσπάθεια. Στην εταιρεία, τις εύχομαι και εγώ. Στην εταιρεία και σε όσους το μπορούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντα στο πλευρό. Κάτι τελευταίο, θα ήθελα να μου πεις αν θα σε δούμε στους αγώνες K1 που γίνονται στις 5-12 το Δεκέμβριο. Λοιπόν, ήδη είναι η πρώτη μου φορά που βρίσκομαι τόσο μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα. Ήδη κοντεύω να κλείσω, είμαι ήδη ένα μήνα. Παρόλες τις υποχρεώσεις μου στο εξωτερικό, είναι πολύ δελεαστικό το να παραμείνω και να παρατείνω το εισιτήριό μου και να μην φύγω μετά τους αγώνες. Θα παραμείνω εγώ μέχρι 15 Δεκεμβρίου και να απολαύσω μαζί με όλους τους Έλληνες την προσπάθεια του Μιχάλη Τζαμπίδη. Ένας θεσμός που τον έχω παρακολουθήσει προσωπικά
μαζί με τον Μιχάλη Τζαμπίδη στα K1 της Ιαπωνίας. Θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να το αγκαλιάσουν, να βρίσκονται όλοι εκεί, να δούνε αυτούς τους 8 κορυφαίους πρωταθλητές, αλλά και όχι μόνο αυτό, να πούμε και την διεξαγωγή των pre-games των Ελλήνων, που στην πορεία στα επόμενα 48 ώρα θα ανακοινωθούν 10 καταπληκτικοί πρωταθλητές, 5 ή 4 ζευγάρια Ελλήνων πρωταθλητών που θα ανοίξουν, αν θέλεις, το πρόγραμμα των K1, που είναι κορυφαίο, αν θέλεις, για μένα αυτό, και που θα είναι και οι κορυφαίοι Έλληνες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να βρίσκονται όλοι στο ΟΑΚΑ και να απολαύσουν την βραδιά εκείνη, και να ευχηθούμε στον Μιχάλη Τζαμπίδη να τα καταφέρει αυτή τη φορά. Αρκετές φορές βρέθηκε στα τελικά, και να φορέσει μία ακόμη ζώνη, τη ζώνη του πρωταθλητή των K1 World Max. Κάθε επιτυχία λοιπόν στον Μιχάλη Τζαμπίδη. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω από βάθος καρδίας για αυτή τη συνέντευξη. Σου εύχομαι να έχεις καλή υγεία και όλα να πάνε καλά. Και πραγματικά χάρηκα πολύ για αυτά, για τη συζήτηση την ωραία που είχαμε. Σε ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Εύχομαι και η Ελλάδα να ανακάμψει από αυτή την κρίση που έχει. Έχουμε μάθει να είμαστε μαχητές, δεν το βάζουμε κάτω. Και μια ευχή ισχύει σε τη ενώση, να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια που βρίσκονται γενικά μπροστά μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.